Προκειμένου να προετοιμάσουμε έναν ασθενή για το χειρουργείο, ξεκινάμε ανασκοπώντα τι προεγχειρητικέ του οδηγίε. Καλημέρα. Καλημέρα. Πώ είστε σήμερα, Καλά. Καλημέρα. Αυτό είναι το δωμάτιο που θα βρίσκεστε μετά την επέμβαση. Αφού οδηγήσουμε τον ασθενή στο δωμάτιό του, του ζητάμε να βγάλει όλα του τα ρούχα και τα ισόρουχα και να φορέσει μια ρόμπα χειρουργείου με το άνοιγμα στο πίσω μέρο. Ε, θέλουμε να βγάλετε όλα τα ρούχα που φοράτε και τα παπούτσια και κάλτσε, παρακαλώ. Η ρόμπα είναι εδώ. Θα τη φορέσετε έτσι ώστε τα δεσίματα να είναι στο πίσω μέρος. Ωραία, ελάτε μαζί μου παρακαλώ. Τώρα σε ζητάμε να βγάλετε όλα τα δαχτυλίδια, ρολόγια, σκουλαρίκια. Ζητάμε από τον ασθενή να αφαιρέσει όλα τα κοσμήματα και τη μαλφή, όπω σκουλαρίκια, αλλά και τεχνητά μέλη ή μάτια, κοκαλάκια, μακιγιά, μπερνίκινη χιόνι, τεχνητέ τεχνη, βλεφαρίδε. Τεχνη, 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 τεχνη. Είναι σημαντικό αυτά τα τιμαλφή να δοθούν σε ένα άτομο τη εμπιστοσύνη σα από την οικογένεια. Επιβεβαιώνουμε ότι τα χρήματά του ή τα τιμαλφή του δόθηκαν σε κάποιο μέλο τη οικογένεια ή κλειδώθηκαν κάπου. Θα ήθελα τώρα να επιβεβαιώσουμε το όνομα και την ημερομηνία γέννησή σα. Μπορείτε, σα παρακαλώ, να μου πείτε το όνομα και την. Τώρα ημερομηνία. επιβεβαιώνουμε ότι το βραχιόλιο αναγνώριση του ασθενού με την ομάδα αίματο είναι σωστά και αναγνωρίσιμα. Του ζητάμε να μα πει το όνομά του και ελέγχουμε ένα δεύτερο στοιχείο, όπω την ημερομηνία γέννηση. Θέλω να ελέγξω αυτό το νούμερο στο φακελό μα. Στη συνέχεια επιβεβαιώνουμε ότι ακολούθησε όλους τους περιορισμούς υγρών και τροφών και τις οδηγίες με τα φάρμακα όπως έπρεπε. Πότε φάγατε ή πιατε κάτι τελευταία φορά κύριε? Χτες το βράδυ, στις 10. Ευχαριστώ. Και πήρατε κάποιο φάρμακο σήμερα το πρωί? Όχι. Ο γιατρός σας ζήτησε να γίνουν κάποιες εξετάσεις πριν από την επέμβαση. Μπορέσετε να ολοκληρώσετε τον υποκλεισμό που σα δόθηκε χθε το βράδυ. Στη συνέχεια, βεβαιωνόμαστε ότι ο ασθενή έχει ακολουθήσει τι προεγχειρητικέ οδηγίε για προετοιμασία του εντέρου ή του δέρματο ή για καθαρισμό. Το κάνατε και αυτό χθε το βράδυ. Ναι, το έκανα. Σα ευχαριστώ. Όλα καλά. Στη συνέχεια, ελέγχουμε τον ιατρικό φάκελο και μελετούμε ή συμπληρώνουμε το προεγχειρητικό δελτίο. Ο φάκελο του ασθενού πρέπει να περιλαμβάνει ένα ιατρικό ιστορικό μαζί με αλλεργίε σε φάρμακα, αποτελέσματα κλινική εξέταση αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων, ηλεκτροκαρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακα και τα αποτελέσματα ομάδα αίματο και διασταύρωση, καθώ και διαθεσιμότητα αίματο, εάν έχει ζητηθεί. Κύριε Ελλήν, μπορείτε να μου πείτε γιατί βρίσκεστε εδώ μαζί μα σήμερα. Τώρα επιβεβαιώνουμε ότι υπάρχει συγκατάθεσή του για την επέμβαση. Και ποια ακριβώ χειρουργική επέμβαση θα κάνετε σήμερα, παρακαλώ. Θα πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα τη διαδικασία, το όνομα του χειρουργού, την ημερομηνία, το όνομα του ατόμου που εξουσιοδοτήθηκε να πάρει τη συγκατάθεση, την υπογραφή του ασθενού και την υπογραφή του μάρτυρα. Έχετε καταθέσει διαθήκη ή προκαταβολικέ οδηγίε. Επίση, ρωτάμε κατά πόσο ο ασθενή έχει διατυπώσει προκαταβολικέ οδηγίε. Εάν διαθέτει, τι τοποθετούμε στο φακελό του. Στη συνέχεια, αξιολογούμε τα ζωτικά σημεία του ασθενού και τον κορεσμό του οξυγόνου για να πάρουμε τα βασικά επίπεδα. Κύριε Ελλήν, θέλετε να χρησιμοποιήσετε την τουαλέτα του κατεβούμε στο χειρουργείο. Στη συνέχεια, ζητάμε από τον ασθενή να ορίσει, ενεργηθεί. Μόλι τέλειωσα με την τοποθέτηση του καθετήρα σα, κύριε. Τώρα θα τον στερεώσω εδώ με ταινία. Αφού φορέσουμε γάτια, τοποθετούμε ενδοφλέβιο καθετήρα, εάν έχει ζητηθεί. Στη συνέχεια, χορηγούμε τα προεγχειρητικά φάρμακα όπω έχουν ζητηθεί. Σηκώνουμε τα κάγκελα του κρεβατιού, εάν τα φάρμακα μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα του ασθενού να σηκωθεί από το κρεβάτι χωρί βοήθεια. Είστε ο κύριο Λίν, σωστά, και γεννηθήκατε. 15 Τρίτου του 1933. Ευχαριστώ. Εάν έχει ζητηθεί, φοράμε ελαστικέ κάλτσε ή συσκευή διαβαθμισμένη συμπίεση στα πόδια του ασθενού, όπω επιδεικνύεται στο βίντεο, τοποθέτηση ελαστικών καλτσών και χρήση συσκευή διαβαθμισμένη συμπίεση. Ο ασθενή αυτό έχει εντολή μόνο για ελαστικέ κάλτσε. Για κάποιου ασθενεί μπορεί να ζητηθούν μανίκια διαβαθμισμένη συμπίεση. Για άλλου μπορεί να ζητηθεί αντλία ποδιού για πρόληψη φλεβοθρόμβωση. Τοποθετούμε τα σκεπάσματα στα πόδια του ασθενού και τα συνδέουμε με τη συσκευή επιβεβαιώνοντα τι σωστέ ρυθμίσει. Μπορεί να είναι υποχρέωση του νοσηλευτή να σημειώσει την περιοχή τη επέμβαση με έναν εξίτηλο στυλό. Ακολουθούμε τι κατευθυντήριε οδηγίε για τη σημείωση αυτή. Ξεχωρίσουμε το δεξί από το αριστερό, παραδείγματο χάρη σε χέρια και πόδια, τι πολλαπλέ δομέ, όπω τα δάκτυλα, το επίπεδο, όπω τη σπονδυλική στήλη, τι ενδοσκοπικέ διαδικασίε, όπου είναι σχετικό ο προσανατολισμό. Ολοκληρώνουμε άλλε προεγχειρητικέ διαδικασίε, όπω έχει ζητηθεί. Για παράδειγμα, προετοιμάζουμε τη χειρουργική περιοχή, καθαρίζοντα με αντιμικροβιακό σαπούνι. Τοποθετούμε οροκαθετήρα ή εφαρμόζουμε υποκλεισμό. Έχουν ζητήσει να σα ετοιμάσουμε για τη χειρουργική σα επέμβαση σήμερα. Ε, μπορώ να δω και πάλι το να αναγνώριση σα, παρακαλώ. Λίγο πριν την επέμβαση, ζητάμε από τον ασθενή να βγάλει οδοντοστοιχείε, γυαλιά, φακού επαφή, ακουστικά και κοκαλάκια, εκτό αν υπάρχει διαφορετική εντολή. Ε, θέλω να βγάλετε τα γυαλιά σα. Φοράμε στον ασθενή ένα σκούφο και τον βάζουμε να ξαπλώσει με τα κάγκελα του κρεβατιού σε υψηλή θέση και το κουμπί τη ειδοποίηση κοντά του. Του ζητάμε να μη σηκωθεί από το κρεβάτι χωρί συνοδεία. Αφού σηκώσω αυτά τα κάγκελα, θα ήθελα να μη σηκωθείτε από το κρεβάτι σα, εντάξει. Ως μέρο τη συνεχιζόμενη φροντίδα, καταγράφουμε όλε τι προεχειρητικέ προετοιμασίε σε ένα δελτίο ή στι νοσηλευτικέ σημειώσει. Λίγο πριν πει ο ασθενή στο χειρουργείο, τον βοηθάμε να ξαπλώσει στο φορείο. Δίνουμε το συμπληρωμένο φάκελο στον νοσηλευτή του χειρουργείου.